Στην κατεχόμενη Αμόχωστο βρέθηκε χθες ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας Αχιλλέας Δημητριάδης. Περιδιάβηκε στη Μεσονική Πόλη, στο Ανοιχτό Μουσείο Ιστορίας, όπως την χαρακτήρισε, στα τείχη, τον πύργο του Οθέλου, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Γεώργιο, τον Εξορινό. Αυτός είναι ο πολιτισμός, αυτό είναι που πρέπει να προστατεύσουμε και αυτό είναι το ενοποιητικό στοιχείο για το οποίο γίνεται μια προσπάθεια να ξαναφέρουμε για όλους τους Κυπρίους. Η Αμόχωστος είναι ο φάρος λύσης του Κυπριακού, υποστήριξε ο Αχιλλέας Δημητριάδης από το Βαρόσι, το οποίο επισκέφθηκε ακολούθως, υπογραμμίζοντας ότι η ανοικοδόμησή του μπορεί να ενταχθεί στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση λύσης. Με σοβαρή δουλειά, πείσμα και θέληση μπορούμε να το πετύχουμε. Πρώτα όμως να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας. Με τα δύο κλειδιά, το φυσικό αέριο και την ευρωτουρκική σχέση, να πείσουμε ό,τι μας ενδιαφέρει λύση. Θέση του κύριου Δημητριάδη, η εντός των τυχών Μεσονική Πόλη να ανακηρυχθεί μνημείο της UNESCO.